κάτι που σίγουρα έχει δίκιο ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών είναι ότι αυτή ήταν και η εισήγηση που είχαμε ομόφωνα ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Έφτασε ενώπιον σας στην ομέλεια έναν άλλο κείμενο που εξαιρεί αυτή τα αγροτικά και τα κοινοτροφικά υποστατικά. Μετά από μια παρέμβαση πολύ ισχυρή από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μας είπε ότι και για το 18, δηλαδή και το 2018, ότι αν θέλετε να επεκτείνετε τα κίνητρα, αυτό θα σκηγήσει στα δημόσια οικονομικά για μια πρόβλεψη 18 εκατομμύρια. Εντάξει, οι εποχές είναι δύσκολες, υπάρχει μια διάρκεια εκατομμυρίων. Είπαμε να μην την αυξήσουμε εμείς, αλλά όχι αυτή η συγκροτημένη δημοσιονομικά αντίληψη να χτυπήσει ακριβώς εκείνους τους τομείς οι οποίοι χυμάζουν σε περίοδο κρίσης. Όπως σωστά αναφέρθηκε πριν, έχουν δοθεί πολλά και πολυεπίπεδα κίνητρα στη μηχανική βιομηχανία λεγόμενη. Και ένας από τους λόγους της ανάπτυξης της τα τελευταία χρόνια είναι και αυτά τα κίνητρα. Τα κίνητρα τελικά βοηθούν. Και εμείς λέμε ότι όπως βοηθούν την εξωγειακή λεγόμενη βιομηχανία, μπορούν να βοηθήσουν και τον αγροτικό και τον τροφικό τομέα, ο οποίος έχει, όπως σωστά αναφέρθηκε πριν, περιοριστεί και συρρυκνωθεί ακόμα περισσότερο. Σήμερα διαβάζοντας τις εφημερίδες για ακόμα μεγαλύτερο άνοιγμα στο εμπορικό ριζοσπάστιο και στις εξαγωγές της Κύπρου. Δηλαδή η ανάπτυξη παίρνει μαζί, η λεγόμενη ανάπτυξη, παίρνει μαζί και χειρότερους δείκτες της οικονομίας σε όλες τις τομείς, στο οποίο πρέπει να προσέξουμε. Η κτηνοτροφία πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις. Βλέπετε χαλούμι, χρειάζονται επενδύσεις, χρειάζεται να πείσουμε και λίγους Ρώσους και λίγους Κινέζους να επενδύσουν στην κτηνοτροφία και στην βιοτεχνία, όχι μόνο στα ανάπτυξη γη και στα ξενοδοχεία, που δυστυχώς γίνεται και αλλού. Λοιπόν, άρα εμείς θέλουμε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην γεωργία και στην κτηνοτροφία. Αυτό πρώτο γιατί το λέμε. Δεν έχουμε να στάσει να συνεχίσουν τα κίνητρα και για τις ξενοδοχειακές καταστάσεις. Και με αυτό θα συμφωνήσουμε με την προφορική τροπολογία του Δημοκρατικού Κόμματος. Θα θέλαμε όμως, κύριε Πρόεδρε, αν μας επιτρέπετε, να επεκτείνουμε τα κίνητρα στην αγροτική και στην κτηνοτροφική. Να πάμε δηλαδή στο αντίστοιχο 18, στο 20. Όπως είχε η βιομηχανία από το 12 ως το 16 η ξενοδοχειακή και τώρα ως το 18 κίνητρα, δηλαδή είχε 6 χρόνια κίνητρα, να δώσουμε και στις γεωργικές και κτηνοτροφικές καταστάσεις από το 16 βασικά τώρα ως το 20. Να δώσουμε περισσότερο χρόνο για να μπορέσει να είναι και αποδοτικό αυτό το μέτρο. Δηλαδή, θα ήθελα με την άλλη, σας να βάλω μια τροπολογία, μια τροπολογία μια τροπολογία, να επεκτείνουμε για την χρονική περίοδο για τα αγροτικά και τα κτηνοτροφικά. Εάν δεν είναι διαπολιτική, εντάξει κύριε Πρόεδρε,